Διαμαντοπούλου, η τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες που ψήφισε η κυβέρνηση συνάντησε πολλές αντιδράσεις από τους επαγγελματίες. Θεωρείτε ότι ήταν ένα σωστό μέτρο ή όχι? Εσείς, αν είστε κυβέρνηση, θα τη διατηρήσετε ή προτίθεστε να την καταργήσετε? Θεωρώ ότι ήταν ένα ισοπεδετικό μέτρο. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια μεταρρύθμιση όσον αφορά την φορολογία και για τους ελεύθερους επαγγελματίες που να είναι δίκαιοι και να πληρώνουν όλοι φόρους. Αλλά είναι εξωφρενικό να αντιμετωπίζουμε όλες τις περιφέρειες, όλες τις πόλεις, όλα τα επαγγέλματα με τον ίδιο τρόπο και μάλιστα σε μια οικονομία με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα η δική μας οικονομία. Πιστεύω λοιπόν ότι το φορολογικό σύστημα της χώρας πρώτον είναι ένας αναδιανεμητικός μηχανισμός. Άρα έχει μεγάλη σημασία πού φορολογείς και γιατί και τι θέλεις να ενισχύσεις. Δηλαδή, θες να ενισχύσεις τη μικρή επιχείρηση, θες να ενισχύσεις την επιχείρηση στην επαρχία. Κάνει ακριβώς το αντίθετο η κυβέρνηση. Οδηγεί μαζικά επιχειρήσεις στο κλείσιμο, ιδιαίτερα στην επαρχία. Αλλά ειδικά σε αυτό το θέμα των μικρών επιχειρήσεων, νομίζω έχει επιδείξει ό,τι χειρότερο μπορούσε. Κυρίως γιατί δεν μπορούν να έχουν καμία μα καμία παρέμβαση, καμία ενίσχυση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο και Ανάκαμψης. Τώρα, το δεύτερο σημαντικό είναι ότι το φορολογικό μας σύστημα είναι ένα σύστημα που αλλάζει συνέχεια. Δηλαδή, έχει γίνει ανέκδοτο πόσες τροπολογίες μπαίνουν στη Βουλή για να αλλάξει. Αυτό ουσιαστικά διώχνει τους επενδυτές. Επομένως, θέλουμε σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα και θέλουμε κανόνες οι οποίοι είναι δίκαιοι. Η ανεργία πέφτει. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εσείς το 19, θυμάμαι, στηρίξατε τον κύριο Μητσοτάκη. Θεωρείτε ότι κάνατε λάθος τότε? Και τι περισσότερο περιμένατε που δεν έγινε και τώρα θέλετε να τον αντικαταστήσετε? Ή δεν είναι η οικονομία ο λόγος που σας κάνει να κατεβαίνετε σε αυτές τις εκλογές απέναντι στον Μητσοτάκη? Δεν ξέρω τι εννοείται στηρίξατε, αλλά είμαστε 6 χρόνια μετά και η οικονομία στη χώρα κρίνεται πλέον από πάρα πολλά ζητήματα. Δεν είναι μόνο οι δείκτες. Είναι η ζωή των ανθρώπων. Έχω αναφέρει έναν πίνακα, κύριε Κουβαρά, αυτόν, ο οποίος δείχνει ότι το κατακεφαλή εισόδημα στην Ελλάδα είναι το δεύτερο χαμηλότερο μετά τη Βουλγαρία. Αυτό είναι της Ελστάτ, είναι της Ευρωπαϊκής, της Eurostat, δεν είναι ελληνικά στοιχεία. Επομένως, ο λόγος είναι σαφής. Και σας λέτε θα βρούμε τα λεφτά στα καρτέλ, στα ολιγοπόλια και στα υπερκέρδη των τραπεζών, τα οποία λέτε ότι θα φορολογήσετε με πολύ αυξημένο συντελεστή. Μπορείτε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος? Να πω καταρχάς, σχολιάζω για να το κάνω και πιο ενεργητικό το διάλογο, ότι μου κάνει μεγάλη εντύπωση ότι ο κύριος Ανδρουλάκης και ο κύριος Γερουλάνος, ενώ έχει κατατεθεί μια πρόταση σήμερα, μια νομοθετική παρέμβαση, συζητάνε για τις επιμέρους διατυπώσεις και τα άρθρα. Θα έπρεπε αυτό να είναι μια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ακριβώς αυτή η λειτουργία να αλλάξει για να είμαστε ομογενοποιημένοι όταν καταθέτουμε μια τόσο σημαντική παρέμβαση για τα funds. Να πω επίσης και για τα πανεπιστήμια, γιατί έγινε μια συζήτηση. Μιλάμε σήμερα για εξαγορά ιδιωτικών σχολείων από funds. Και μιλάμε για εμπόριο τίτλων χωρίς αξία και αυτό είναι κάτι κατακριτέο. Να πούμε λοιπόν και για τα θέματα ακριβώς των bonus, διότι ανακοίνωσαν 3 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο οι τράπεζες, κέρδη, υπερκέρδη, και 6 δισεκατομμύρια μέσα στη χρονιά, όταν τις έχουμε ανακεφαλαιοποιήσει 3 φορές, έχοντας δώσει 40 δισεκατομμύρια. Και το bonus, όπως ξέρετε και εσείς, είναι με 5-12% ανάλογα αν είναι bonus ή μέρισμα, όταν όλοι οι υπόλοιποι έχουμε φόρο 30-40%. Άρα αυτό δείχνει ότι είναι άδικη η φορολογική πολιτική, διότι είναι πάρα πολύ χαμηλή, δεν μπορεί να είναι 5 και 12 για τα bonus και τα μερίσματα και να είναι 30 και 40 για όλους τους υπόλοιπους. Όμως να πω και κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό για το πού θα βρεθούν τα λεφτά. Δώσαμε μέσα στην πανδημία 50 δισεκατομμύρια για την υγεία και έχουμε επίταξη γιατρών και εξοντωμένο το ΕΣΥ. Αν τα είχαμε αξιοποιήσει αλλιώς, ανακατανομή δηλαδή των ευρωπαϊκών πόρων, η συνθήκη σήμερα θα ήταν τελείως διαφορετική. Τώρα θα μου επιτρέψετε, παρότι είχα σκοπό να κάνω follow-up ερώτηση σε άλλο θέμα, επειδή άκουσα την απάντησή σας και δεν μου απαντήσατε, θα κάνω follow-up εδώ, παρότι έχω μόνο μία δυνατότητα. Εγώ ρώτησα με τι συντελεστή φορολογούνται σήμερα τα και υπερκέρδη των τραπεζών και με τι συντελεστή θα τα φορολογήσετε εσείς και πόσα χρήματα θα προκύψουν από αυτά. Για να ολοκληρωθεί. Απαντάμε λοιπόν ξανά ότι ήταν με 5, ανάλογα είναι μέρισμα ή bonus, με 5-12% όταν ο μισθωτός
είναι, φτάνει από το 30% μέχρι το 40% και αυτή είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά. Δεν είναι όμως αποσπασματική η φορολογική πολιτική και πρέπει να συζητήσουμε συνολικά με όλους τους συντελεστές πώς θα γίνει η αναδιανομή. Όμως είναι πάρα πολλά τα χρήματα και θα μπορούσαν, αν κάνουν τις πράξεις τα 3 δισεκατομμύρια με ένα υψηλό συντελεστή, να καλύψουν για παράδειγμα τη μείωση του ΦΠΑ που είναι έμεσος φόρος και τον πληρώνουν όλοι πολύ ακριβά. Σας άκουσα, κύριε Δούκα, να λέτε ότι είναι αδιανόητο funds να λειτουργούν ως μη κρατικά. Εγώ θα σας ρωτήσω, γνωρίζετε ότι υπάρχουν πάνω από 40 κολέγια στη χώρα μας τα οποία δίνουν ουσιαστικά πτυχία με τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς κανέναν έλεγχο? Είναι δυνατόν να προχωρούμε λοιπόν και να λέμε όχι στα μη κρατικά με έλεγχο, με αξιολόγηση και να παραβλέπουμε αυτήν την πραγματικότητα που υπάρχει και είναι εδώ στη χώρα μας? Έχει δίκιο η Νάντια. Έχει δίκιο, διότι υπάρχει μία ζούγκλα αυτή τη στιγμή στον χώρο της εκπαίδευσης, διότι από την πίσω πόρτα μπήκε χωρίς όρους και κανόνες η ιστορία αυτή που λέει ότι τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά τελικά έγιναν funds και άλλα συστήματα τα οποία εξαγοράζουν κολέγια, και πρέπει επιτέλους να μπει μία τάξη, να στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο και να βάλουμε όρους και κανόνες στην ιδιωτική εκπαίδευση που αυτή τη στιγμή είναι ζούγκλα. Ναι, η Ελλάδα νομίζω ότι πρέπει να ξεφύγει από τα ιδεολογικά δέσμα του φόβου, τα οποία την κρατούν πίσω και τα οποία την κάνουν τη μοναδική εξαίρεση απέναντι σε όλες τις χώρες της Δύσης, ειδικά όσον αφορά τη λειτουργία των μη κρατικών, μη πανεπιστημιακών, μη κερδοσκοπικών, με σαφείς όρους, με αξιολόγηση, με έλεγχο. Πρέπει να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Χιλιάδες νέα παιδιά φεύγουν από μικρομεσαίες οικογένειες, από φτωχές οικογένειες, για να πάνε να σπουδάσουν στη Βουλγαρία, να σπουδάσουν στην Κύπρο. Και εμείς κλείνουμε τα μάτια, θα μπορέσουμε επιτέλους να δούμε την αλήθεια όπως είναι? Κύριε Δούκα. Για να συμβεί αυτό, πρέπει, όπως σωστά είναι θέση του Πασόκ, να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 για να μπουν όροι και κανόνες. Και για αυτά που λειτουργούν τώρα και για αυτά που θα έρθουν, που τελικά δεν είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια Χάρβαρντ και Οξφόρδη, αλλά είναι funds. Και δύο, η ταμπακέρα. Η δημόσια δωρεάν παιδεία, είμαστε στον πάτο στη χρηματοδότησή της. Και το λέω αυτό σαν καθηγητής Πολυτεχνείου, πρέπει να την ενισχύσουμε και πρέπει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα και εμβληματική δράση και για το Πασόκ την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν. Πάρουν. Άκουσα για μικροπιστώσεις. Ψηφίστηκε, δεν υλοποιείται. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει μια οικονομία η οποία είναι για λίγες επιχειρήσεις. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία δεν αξιοποιεί και τα 700 εκατομμύρια από το Airbnb που παίρνει έσοδα για να μπορέσει να κατασκευάσει κατοικίες. Και βεβαίως όσον αφορά τη μείωση του φόρου κατοικίας για τον ένφια που η κυβέρνηση πανηγυρίζει, θέλω να πω ότι η αύξηση αντικειμενικών αξιών συμπαρέσυρε πάνω από 20 άλλους φόρους, τους οποίους πληρώνουν σήμερα οι Έλληνες πολίτες.